Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, στην Φροσύνη, στην Φρόσο, στην Φροσούλα και στην Έφη που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενεκού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Την ετοιμότητά του για μια συνάντηση ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε τόσο με τον τουρκοκύπριο ηγέτη όσο και με την τουρκική αντιπροσωπεία μετέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα στην έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είχαν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, μια συζήτηση που ξεκίνησε με τις ευχαριστίες του Γενικού Γραμματέα για το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε το βραβείο του Παγκοσμίου Πολίτη του Ατλαντικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, Dr. Albert Bourla. Πρόκειται για μια διεθνή διάκριση του Atlantic Council, η οποία απονέμεται σε επιλεγμένες προσωπικότητες με τις φετινές βραβεύσεις να περιλαμβάνουν επίσης την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον Πρόεδρο της Γκάνας Νάνα Ακούφο Άντο και την κορυφαία παραγωγό ταινιών Μίκι Λί από την Νότια Κορέα. Τον κύριο Μπουρλά δήλωσε αρχικά ενθουσιασμένος με το προνόμιο να παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη καθώς λαμβάνει την ανώτατη τιμή του Atlantic Council για τους παγκόσμιους ηγέτες και το χαρακτήρισε ως έναν οραματιστή υπέρμαχο μια νέα εποχή οικονομική ευημερίας, έναν ηγέτη αφοσιωμένο στη χώρα του που κέρδισε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Στη διάρκεια των δεκαετιών του 1920-1930, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Δήμος Όθους ήταν το εκπαιδευτικό. Ο Δήμος, μην έχοντας άλλους πόρους, επέβαλε δίδακτρα που ήταν δυσβάσταχτα για τους περισσότερους γονείς των παιδιών. Πολλοί από αυτούς δεν έστελναν τα παιδιά τους καθόλου στο σχολείο ή τα έστελναν μόνο στις 2-3 πρώτες τάξεις για να μάθουν να γράφουν, να διαβάζουν και να λογαριάζουν. Επειδή το πρόβλημα που βασάνιζε τον Δήμο απασχολούσε και τους οθήτες της Αμερικής, συνήθιε το 1928 μια ομάδα οθητών στο Τούμπενβιλ του Οχάιο προκειμένου να βρει σχετική λύση. Το πιο φυσικό θα ήταν τότε να προκύψει από αυτή τη συνεδρίαση κάποιος σύλλογος. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη γιατί πρόσφατα είχε ιδρυθεί η ΚΕΠΑ στο Πίτσμπουργκ και ήλπιζαν ότι αυτή θα αναλάμβανε τα έξοδα των σχολείων της Καρπάθου. Οι σκέψεις άλλαξαν όταν διαπιστώθηκε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης η ΚΕΠΑ δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει το έργο. Η Γενική Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη μετέβη στο Ερεβάν, όπου εκπροσωπώντας τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κότσιρα συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Αρμενικής Διασποράς. Η Γενική Γραμματέας, κατά τον χαιρετισμό της, παρουσίασε το υποεξεργασία στρατηγικό σχέδιο των επόμενων ελληνισμών του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο προβλέπει την υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύων και δομών της ομογένειας, την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, παράδοσης και πολιτισμού, καθώς και την ενίσχυση των διμερών και πολυμερών συνεργασιών στον τομέα της Διασποράς. Η κυρία Μυρογιάννη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε δύο πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εξωτερικών, την ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικών στα ελληνικά.com και τη συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα της Ελλάδας, Study in Greece. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Επιδοφόρος, υποδέχτηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Αρχιεπισκοπής αντιπροσωπεία οικογενειών των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης Χαμάς που σημειώθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Στη συνάντηση, που διεξήχθη σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, κάθε μέλος των οικογενειών μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες των αγαπημένων τους προσώπων που δολοφονήθηκαν ή απήχθησαν. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων ένας 84χρονος πατέρας και παππούς, ένας 22χρονος ανιψιός και γιος και μια ολόκληρη οικογένεια. Ο κύριος Ελπιδοφόρος, αφού πρώτα χαιρέτησε και εξέφρασε την υποστήριξή του σε κάθε μέλος των οικογενειών, δεσμεύτηκε ότι θα τους συμπαρασταθεί μέχρι να βρεθούν οι συγγενείς τους και να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζων Νέας Υόρκης, κυρία Νομική Καστανάκη, τον εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το βράδυ του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου, διοργανώνουν στο Μινωικό Σπίτι στην Αστόρια μια βραδιά γνωριμίας. Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική εκδήλωση που διοργανώνει η νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας, η οποία εκλέχθηκε τον περασμένο Ιούνιο στην Ποντιακή Λέσχη στην Αστόρια. Προηγήθηκε, όπως έγραψαν οι αναμνήσεις, η επιτυχημένη ελληνική βραδιά που έλαβε χώρα στις 16 Ιουλίου στην πλατεία Αθηνών της Αστόριας.
Η βραδιά γνωριμίας έχει ως στόχο τη γνωριμία των εκπροσώπων των συλλόγων, μέλη της Ομοσπονδίας με τη νέα ηγεσία, καθώς επίσης και την ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη νέα περίοδο και για την ατζέντα της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας σταδιοδρομείο στις 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Hellenic Classical Charter Schools, Condos Foods, Megas Euros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!